σώμα εκτελεί μια οριζόντια βολή από ύψος H ίσον 20 μέτρα, με ταχύτητα V0 ίσον 5 μέτρα ανασεκόν. Προσορίστε την ταχύτητα του σώματος πρώτον, μετά από ένα δευτερόλεπτο, δεύτερον, όταν χτυπά το έδαφος, και τρίτον, τη χρονική στιγμή όπου το μέτρο της ταχύτητάς του διπλασιάζεται. Θεωρήστε τις αντιστάσεις του αέρα με λιτές και ότι JSON 10 μέτρα ανασεκόν τετράγωνο. Ας φτιάξουμε ένα σχήμα της άσκησης. Ένα σώμα βρίσκεται σε ύψος H πόντι επιφάνεια της γης και το εκτοξεύουμε με οριζόντια ταχύτητα V0. Το σώμα χτυπά σε κάποιο σημείο της επιφάνειας της γης με ταχύτητα V. Σε μια τυχαία χρονική στιγμή T, το σώμα θα βρίσκεται σε κάποιο σημείο της τροχιάς του και θα έχει ταχύτητα V. Η ταχύτητα αυτή, αν την αναλύσουμε σε δύο άξονες χ τόνος ή και ψ τόνος ψ, θα έχει μία συνιστόσα βεχή στον οριζόντιο άξονα και μία βεψή στον κατακόρυφο. Και το μέτρο της θα δίνεται από τη σχέση ρίζα βεχή τετράγωνο συν βεψή στο τετράγωνο. Τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση α. Η κίνηση που εκτελεί το σώμα είναι μία οριζόντια βολή. Αυτό σημαίνει ότι στον άξονα χ τόνος χ θα εκτελεί μία ευθεία ομαλή κίνηση με ταχύτητα V0 και στο κατακόρυφο άξονα ψ τόνος ψ μία ελεύθερη πτώση. Η ταχύτητα βχ που θα έχει το σώμα στον οριζόντιο άξονα θα ισούται με την ταχύτητα V0, την αρχική δηλαδή οριζόντια ταχύτητα της βολής. Στην ελεύθερη πτώση γνωρίζουμε από τη θεωρία μας ότι ισχύουν οι σχέσεις Βψ ίσον gt σχέση 1, h ίσον εν δεύτερο gt τετράγωνο σχέση 2 και τ ολικό ίσον ρίζα 2h προς g σχέση 3. Επομένως βλέπουμε ότι η ταχύτητα Βψ από τη σχέση 1 θα δίνεται από τη σχέση g επί t. Από τη σχέση α λοιπόν, θέτοντας όπου βχ το V0 και όπου Βψ το gt, έχουμε V του t ίσον ρίζα V0 εις το τετράγωνο συν J επί T και όλο στο τετράγωνο. Κάνοντας κάποιες πράξεις έχουμε V του T θα ισούται με ρίζα V0 εις το τετράγωνο συν J τετράγωνο επί T εις το τετράγωνο. Βρήκαμε λοιπόν μία σχέση που μας υπολογίζει το μέτρο της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση β. Στο πρώτο ερώτημα λοιπόν μας ζητά να υπολογίσουμε την ταχύτητα που έχει το σώμα μετά από ένα δευτερόλεπτο. Άρα τη χρονική στιγμή T1 ίσον 1 σεκόν. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το χρόνο T1 στη σχέση β. Άρα για T1 ίσον 1 σεκόν η σχέση β γίνεται V1 ίσον ρίζα V0 στο τετράγωνο συν G στο τετράγωνο επί T1 στο τετράγωνο. Με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών, δηλαδή όπου V0 ίσον 5 μέτρα ένα σεκόν, T1 ίσον 1 σεκόν και G ίσον 10 μέτρα ένα σεκόν τετράγωνο, έχουμε ρίζα του 5 στο τετράγωνο συν 10 στο τετράγωνο επί 1 στο τετράγωνο. Και κάνοντας πράξεις, ρίζα 25 συν 100, το οποίο ισούται με ρίζα 125, και γράφοντας 125 ως γινόμενο, δηλαδή 5 επί 25, τελικά υπολογίζουμε ότι η ταχύτητα τη χρονική στιγμή T1 ίσον 1 σεκόν θα ισούται με 5 ρίζα 5 μέτρα ένα σεκόν. Στο δεύτερο έτοιμο μας ήταν να υπολογίσουμε τη ταχύτητα με την οποία χτυπά στο έδαφος. Για να την υπολογίσουμε αρκεί να θέσουμε στη σχέση β όπου τ το τ ολικό. Επομένως, το β θα ισούται με ρίζα v0 στο τετράγωνο συν g τετράγωνο επί τ ολικό στο τετράγωνο. Όμως από την κατακόρυφη κίνηση που εκτελεί το σώμα, δηλαδή την ελεύθερη πτώση, γνωρίζουμε ότι το τ ολικό θα ισούται με ρίζα 2h προς g. Άρα από αυτές τις δύο σχέσεις έχουμε v ίσον ρίζα v0 στο τετράγωνο συν τζ τετράγωνο ρίζα 2h προς τζ και όλο στο τετράγωνο. Δηλαδή ρίζα v0 στο τετράγωνο συν τζ τετράγωνο επί το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει, επομένως μένει 2h προς τζ, επομένως το v θα ισούται με v0 στο τετράγωνο συν 2h επί τζ.
με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών έχουμε A ίσον 5 στο τετράγωνο συν 2 επί 20 επί 10, το οποίο ισούται με 25 συν 400, δηλαδή ρίζα 4,25, το οποίο γράφοντάς το ως γινόμενο, δηλαδή 25 επί 17, τελικά υπολογίζουμε ότι το μέτρο της ταχύτητας με το οποίο χτυπά το σώμα στην επιφάνεια της γης θα ισούται με 5 ρίζα 17 μέτρα ανά σεκόν. Στο τρίτο αίτημα μας ζητείται να υπολογίσουμε τη χρονική στιγμή όπου η ταχύτητα του σώματος διπλασιάζεται, δηλαδή όταν το V του T ισούται με 2V0. Κάνουμε αυτή τη σχέση σχέση γάμα. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση γάμα και τη σχέση β. Άρα η σχέση γάμα είναι V του T ίσον 2V0. Όμως εμείς στη σχέση β έχουμε υπολογίσει την ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Αντικαθιστώντας λοιπόν τη σχέση αυτή στη σχέση γάμα, έχουμε ρίζα V0 στο τετράγωνο συν Z τετράγωνο επί T στο τετράγωνο θα ισούται με 2V0. Υψώνοντας και τα δύο μέλη στο τετράγωνο, η ρίζα φεύγει και έχουμε V0 στο τετράγωνο συν G τετράγωνο επί T στο τετράγωνο θα ισούται με 4V0 στο τετράγωνο. Κάνοντας πράξεις, G τετράγωνο επί T στο τετράγωνο θα ισούται με 4V0 στο τετράγωνο μείον V0 στο τετράγωνο, δηλαδή G τετράγωνο επί T τετράγωνο θα ισούται με 3V0 στο τετράγωνο. Παίρνοντας τη ρίζα και στα δύο μέλη, έχουμε G επί T ίσον ρίζα 3 επί V0, δηλαδή T ίσον ρίζα 3 V0 προ G, και με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών, το T θα ισούται με 5 ρίζα 3 προς 10, δηλαδή τελικά ο χρόνος που χρειάζεται για να διπλασιαστεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος είναι ρίζα 3 δεύτερα σεκόν.